Ο φόβος και ο τρόμος έχουν γίνει στο φυλακτό του Δήμου Σουφλίου κλέφτες οι οποίοι έχουν βάλει σαν στόχαστρο τα νοικοκυριά των κατοίκων. Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά πολλές φορές σπίτια έχουν παραβιαστεί, αντικείμενα έχουν κλαπεί και οι κάτοικοι ζουν πλέον με την ανασφάλεια. Οι κλέφτες, μην έχοντας ούτε ιερό ούτε όσιο, επέλεξαν το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, την ώρα που οι κάτοικοι ήταν στην εκκλησία, ώστε να πάρουν τη λία τους. Στο πρώτο σπίτι, ωστόσο, που μπήκαν, υπήρχε ένας κάτοικος μέσα. Έκατσα μέσα στο τηβάνι, έβλεπα. Τηλεόραση. Την πόρτα την είχα μισοκλεισμένη, αυτού που έμενα. Αυτού που έβλεπε τώρα, τηλεόραση. Όταν έρθαν αυτές από την εκκλησία, δεν έκατσαν και πολύ. Τι 9 η ώρα γύρισαν, τα γκόνια τέλος πάντων ήταν. Έρθαν και μπήκαν εδώ και μιλάνε γιατί λες πόρτες τι έχεις ανοιχτές. Κατάλαβες. Πιο ανοιχτές γόνες, πόρτες τι έκλεισα και κάθομαι και βλέπω λέω τηλεόραση. Όλα κλεισμένα τα είχα. Από εκεί βγάζουμε το συμπέρασμα. Πάμε, βλέπουμε την πόρτα που είχα το κλειδί, παρμένο. Αλλά δεν αντιλήφθηκα τίποτα όμως. Τώρα αυτός άμα με είδε που ήμουν πάνω στο κρεβάτι, ξαπλωμένος και έλειπα τηλεόραση. Σου λέει άνθρωπος είναι εδώ, μπήκε από εδώ, βγήκε από εκεί, και δεν είδαμε τίποτα. Αλλά ύστερα πάνε σε άλλο σπίτι, λέει, άκουσα και εκεί έκαναν, μπήκαν μέσα, ρήμαξαν, δηλαδή, κατάλαβες. Από σένα δεν πήραν τίποτα. Όχι. Μένα δεν πήραν τίποτα. Το άλλο βράδυ που ήταν η Ανάσταση για να βγει, είχα τα παιδιά και δεν μπορούσα να πάω. Ήμαν συνέχεια στα παράθυρα, αυτός λέω τώρα θα ξαναρθεί. Αυτοί λέει πήγανε στην εκκλησία και θα ξανα... αφού είχε και το κλειδί θα μπει μέσα, κατάλαβες. Έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στο χωριό ή πρώτη φορά? Ω, πόσα σπίτια έχουν... Πώς, στη δικιά μας τη Χρυσό δεν πήγαν. Σε αυτό το ίδιο το σπίτι που πήγε χθες μαζί με εμάς, πήγαν και πιο μπροστά και ό,τι οικονομικές ευκαιρίες τι είχε, χρυσαφικά ξέρω εγώ, Τα πήραν, λέει όλα. Και τώρα το σπίτι της το είχαν, λέει, πολύ ανακατεμένο. Εγώ για εκείνην ακόμα έκλαψα. Εγώ τρομοκρατήθηκα που δεν με έκαναν κάτι. Αυτή σκεφτείς η γυναίκα τι πέρασε. Αμέσως μετά οι κλέφτες πήγαν σε ένα γνώριμο σπίτι το οποίο είχαν και στο παρελθόν κλέψει αδειάζοντάς το. Μας είχαν πάρει το κλειδί από τη Τζαμαρία. Εγώ μετά αφού ήρθαν πήραν το κλειδί, άρχισε με κλείδωνα με τη μέσα την πόρτα, το χολ και ο άντρας μου. Εκείνο το βράδυ, τα 12 Ευαγγέλια ήταν, πήγαμε στην εκκλησία. Όταν ήρθαμε, βλέπουμε το σπίτι ανοιχτή Τζαμαρία. Μη λέει άντρας μου, λέει καλά, λέει δεν κλείδωσες. Λέω πώς δεν κλείδωσα. Μπαίνουμε μέσα, τι να δούμε, Ανάστα Κυρίου. Κουρτίνες, τα κρεβάτια, τα στρώματα σηκωμένα, ντουλάπες, μπλούζες, πεταμένες. Τι να πω, δεν ξέρω. Μπαίνουμε στο άλλο. Τι σα πήραν, τι πήραν. Είχα την πρώτη φορά που μα τα πήραν τα άλλα, τώρα ήταν ένα μεγάλο δαχτυλίδι. Είχα και μια παναγίτσα μέσα στα κουτάκια. Και σε ένα πορτοφόλι 400 ευρώ. Αυτά βρήκαν, τα πήραν. Υπάρχει ανησυχία τώρα στο χωριό? Άμα σου πω εγώ τώρα έχω ένα πράγμα, δεν μπορώ ούτε μέσα στο σπίτι να μπω. Από το φόβο που είδα αυτό το πράγμα, δηλαδή να είναι μέσα στο σπίτι, να έχει κλειδωμένο και όταν μπει να δει ένα σπίτι Ανάστα Κυρίου. Τι να πω. Ακόμα φαίνεται εδώ φατιμασιά. Από εδώ. Αλλά το παντζούρι ήταν κλεισμένο. Αυτοί σήκωσαν το παντζούρι, άνοιξαν το παράθυρο. Ορίστε πατημασία. Από εδώ και μπήκαν μέσα μετά. Και μετά σκαρφάλωσαν από εδώ και μπήκαν από εδώ από το παράθυρο. Από εδώ μπήκαν. Αλλά αυτά εμεί τα έχουμε κατηβασμένο το παντζούρι και το παράθυρο κλεισμένο. Πώς τα άνοιξαν. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής επέλεξαν κακοποιοί να εισβάλλουν σε αρκετά σπίτια στον οικισμό του φυλακτού του Δήμου Σουφλίου. Στο σημείο που βλέπετε, οι κακοποιοί πάτησαν σε αυτό το σημείο, παραβίασαν το παράθυρο και μπήκαν μέσα. Με αποτέλεσμα να αφαιρέσουν χρυσαφικά και χρήματα. Αυτοί μέχρι που θα μας εκτελέσουν μας μέσα. Αυτοί άμα ήμασταν μέσα, τι, έχω και τα γονάκια, τι να πω, δεν ξέρω. Να φοβάσει να μείνει μέσα στο σπίτι. Τι χρόνια ήρθαν, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Καμιά φορά άνοιγαμε τα παράθυρα, λες το καλοκαίρι. Πάν, δεν ξέρω. Το θέμα, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αναστάτωση στο χωριό με τους κατοίκους να δηλώνουν πλέον τρομοκρατημένοι. Υπάρχει, ανησυχία υπάρχει. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν σε σπίτια? Μπα, έχουν μπει και παλιά. Αλλά τώρα σε μια βραδιά, δύο σπίτια, πρώτη φορά είναι. Είναι και ένα μικρό χωριό και υπάρχει μια αναστάτωση. Υπάρχει. Αστυνόμευση υπάρχει εδώ? Τι ζητάει αστυνόμευση? Μόνο στο τυχερό είναι και εκεί είναι λίγα τα άτομα. Είναι υπηρεσίες στην αστυνομία.